It's actually it says forte here, but it's piano. Yeah. Pianissimo, and then tempera. Going down. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι. Μαζί μας ο Ιβρι Γκίτλης. Τον έχετε παρακολουθήσει. Είναι εδώ μαζί μας λοιπόν. Mr. Ιβρις, welcome. Καλώς ήρθατε κύριε Ιβρις. Κύριε Γκίτλης. Can hardly hear you. Πιο δυνατά πάρει. Θα μιλώ στα ελληνικά, να παρακαλέσω τον Ανδρέα να μας μεταφράζει. Καλώς ήρθατε. Εσύ μιλάτε ελληνικά. Τότε θα μιλήσουμε στα ελληνικά χωρίς μετάφραση. Πάρα πολύ καλά. Να καλωσορίσουμε επίσης τον κύριο Ματθαίο Καριόλου, ο οποίος είναι διευθυντής του προγράμματος ανάπτυξης μουσικών ταλέντων του Υπουργείου Παιδείας και καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια, στο Λίντς και παράδειγμα. Τον Ανδρέα τον Ιακωβίδη, τον συνάδελφο μουσικό παραγωγό εδώ στο ΡΙΚ. Ανδρέα, καλώς ήρθες και εσύ. Ευχαριστώ πάρη. Και να καλωσορίσουμε και την Τατιάνα. Καλώς ήρθες, Τατιάνα, και μας έφερες και αυτό το υπέροχο το βιολί, με αυτό το υπέροχο το χρώμα. Είναι, κύριε Γκίτλης, η παρουσία σας, ένας λόγος της παρουσίας σας, η ύπαρξη ακριβώς αυτών των ομάδων με τα ταλέντα στην Κύπρο. Υπογράψατε πίσω από το βιολί. Να το εκλάβουμε ως έγκριση για τη δουλειά που γίνεται. Is this an approval? In any case, it's an approval, because first of all, if you see young people like that, so lovely, so wonderful. Μικρά παιδιά είναι υπέροχο. You are going to translate every word I say. Every word you say, κάθε λέξη. Μην το κάνετε. Then I will talk in mine. Just. Θα μιλήσει με παντομήμα, λέει. It's wonderful to be here. Υπέροχα που είμαι εδώ. Τατιάνα, θέλετε να μας παίξεις ένα κομματάκι? Τατιάνα, would you like to play a piece? Ένα κομματάκι. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Τατιάνα μου, είσαι πόσο χρονών? 8 χρονών και παίζεις βιολί πόσον καιρόν τώρα? Ένα χρόνο. Καλώς. Λοιπόν. Τατιάνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθεσε και πάλι, παρακαλώ. Κύριε Γκίτλης, σας δίνει το βιολί, ναι. She's giving you the violin. Yeah. Well, I would be very happy to have it. It's a very lovely little violin. Ευχαριστώ να το πάρω. Είναι πολύ ωραίο μικρό βιολί. But I don't know why she uses this. Αλλά δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί τη βάση. But it's very nice. Αλλά πολύ ωραίο βιολί. Well, what she played now, this little Vivaldi concerto. Αυτό που παίξε τώρα. Το κονσέρτο του Βιβάλντι ήταν το πρώτο κονσέρτο που έπαιξα εγώ δημόσια στην Ιερουσαλήμ. Σε ποια ηλικία, κύριε Γκίτλης? 8-9 χρόνων.
Σας βλέπουμε να το αγαπάτε ακόμη το όργανο. See that you love the instrument, you're feeling it. Well, of course, I mean, this is part of one. Είναι That's why I don't play with this. Δεν χρησιμοποιώ εκείνο. But this is a mode today. Αλλά αυτή είναι η μόδα σήμερα. If you love something, you will have to keep it. Όταν αγαπάς κάτι, θες να το κρατήσεις. Yeah. How do I look with it? Πώς φαίνομαι. Να σας ακούσουμε, δύο νότες. Can we hear you? It's very small. Μικρό. So small I can have. Τόσο με. Very difficult. Πολύ δύσκολο. Very small. Πολύ μικρό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μικρό παιδικό όργανο, το ξέρουμε. Child's size. Run. It's a size for a child. Absolutely, but it's a very, very lovely instrument. Πολύ ωραίο όργανο. Κύριε Καριόλου, πέστε μας δύο λόγια για τον κύριο Γκίτλης, να το γνωρίσουμε. Ο κύριος Γκίτλης είναι ένας θρυλικός βιολιστής, legendary violinist, τον οποίο ακολουθώ ή με ακολουθεί εξόλου τη ζωή μου. Ήταν είδωλο μου από μικρός, πριν να πάω ήδη να φύγω 15 χρόνια για το εξωτερικό να σπουδάσω στη Βιέννη. Είχα τρεις δίσκους. Ήταν του κυρίου Γκίτλης, του Χάιφετς και του Μένουχιν, νομίζω, ή του Κράισλερ, και τους είχα μαζί μου σαν να ήταν η Καινή Διαθήκη, like the Bible. This was like my Bible. Every day I was hearing this. Κάθε μέρα τα ακούω. Λοιπόν, ήταν ένα από τα είδωλα μου, ένα από αυτούς που ήθελα να φτάσω, και μετά ήταν το ίδιο είδωλο για το γιο μου. Και τώρα είναι το είδωλο για τα εγγόνια μου, να τα δω. Και ελπίζομαι, και είναι ένας βιολιστής ο οποίος, μιλήσω για τον κύριο Γκίτλης, ένας βιολιστής ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους από τον καιρό του Παγκανίνη, βεβαίως. Όχι μόνο της εποχής μας. Είναι ένας βιολιστής που έχει την ευλογία να έχει ένα δικό του, εντελώς δικό του προσωπικό στυλ, όπως οι μεγαλύτεροι βιολιστές του περασμένου αιώνα και του προπερασμένου, ίσως που εντός έχω ακούσει, αλλά όπως ο Κράισλερ, όπως ο Ενέσκου, όπως ο Χάιφετς, ο Γκίτλης. Και είναι ένα πράγμα, μια μεγαλοφυής προσωπικότητα. Πώς τα ακούτε, κύριε Γκίτλη, σε αυτά που είπε ο κύριος Καριόλου? Which Mr. Καριόλου said. If I understood what he said, that his responsibility, I cannot say that. Δική του ευθύνη είναι αυτά που είπε, δεν τα σχολιάζω. But I do think that there is a kind of lineage. Πιστεύω ότι υπάρχει μια επιοίκεια. Sometimes αυτό που λένε not necessarily a good thing. Η παράδοση, but δεν είναι κατά αναγκή καλό πράγμα. You see, like for example, I presume in this island, this beautiful island of yours. Αλλά ας πάρουμε αυτό το πανέμορφο νησί. Επιτρέψτε μας, αναφερθήκατε στο Ισραήλ, μιλήσατε για παράδοση, το μυαλό πάει αμέσως στο βιολιστή της στέγης και για το tradition. And the mind goes straight to the fiddler on the roof. And the song, tradition. Tradition. Ναι, για συνεχίστε παρακαλώ. Please go on. What? Please go on. No, I mean, there is, you know, I'm sure for example in an island like this, which is a beautiful. Σε ένα νησί σαν αυτό, ένα πανέμορφο νησί. Almost the end of the Mediterranean. Σχεδόν στο τέλος της Μεσογείου. There must be here traditions. Πρέπει να υπάρχουν εδώ παραδόσεις. All kinds. Κάθε είδους. Which have survived. Που έχουν αντέξει, έχουν επιζήσει μέσα από πολέμους, φασαρίες, διαμάχες. Αλλά οι παραδόσεις είναι πιο δυνατές από τους ανθρώπους και τις καταστροφές που φέρνουν οι άνθρωποι. And it's very important. Let me, perhaps I, you know, okay. It's very important for ideas and feelings like that to go on. And continue. Είναι πολύ σημαντικό για ιδέες, για συναισθήματα τέτοιου είδους να συνεχιστούν, να προχωρούν. And to come here and to listen to the young students of our friend Matteo,
like the other day, I was absolutely in tears almost, you know, because in some ways, because in some ways you are still, although we are in the 21st century with all the problems, whatever you want, you still are an island, and I think and I hope you keep that individuality. And in this individuality, you can create a lot of things. And a little girl like Tatiana and the other students, I mean, they played so beautifully, so really true, so that I don't see that in other places. You know? Ερχόμενος εδώ, βλέποντας τα παιδιά του Ματθαίου Καριόλου, είστε ακόμη νησί και έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε την ατομικότητα σας σαν νησί, κάτι που πρόσεξε εδώ, το οποίο δεν πρόσεξε σε άλλα μέρη του κόσμου. And this kind of relationship, this kind of tight, near, personal relationship with the things and the ideas and the ideals is very important for our civilization, for the survival of humanity. Και αυτή that should be kept on. Η στενή, στενή σχέση μεταξύ των, των ιδεών και της εφαρμογής τους είναι πολύ σημαντική για την επιβίωση της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Κύριε Εγκίτλες, επιτρέψτε μας να ρωτήσουμε εσάς σε προσωπικό επίπεδο τι σας έδωσε και τι σας δίνει το βιολί και τι είναι αυτό που θέλετε να μεταφέρετε στους νεότερους. You know, if somebody is a sleepwalker, you know, walks sleeping, you know, and if you suddenly see somebody on a roof, sleepwalking on the roof. And if you shout to him and say, hey, be careful, you're walking on the roof, then he wakes up and falls down. Περπατώντας στη στέγη, τότε ξυπνάει και πέφτει. So if you ask me this question, what, then I would not know really what to answer, because there is no answer. Μου κάνεις αυτή την ερώτηση, δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Why do you eat? Why do you breathe? Δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί τρως, γιατί αναπνέεις. Why do you breathe? You stop breathing. Ρωτάς, γιατί αναπνέεις, κάθε φορά που ρωτάς, σταματάς να αναπνέεις. It is something which grows with life. I mean, I wanted είναι κάτι το οποίο I was 4 years old. Μεγαλώνει με τη ζωή. Ήμουν 4 χρόνων και ήθελα να παίξω βιολί. Και έτσι ξεκίνησα να παίζω το βιολί όταν ήμουν 5,5 χρόνων. Και έχει γίνει μέρος της ζωής μου. Δεν είναι ερώτηση πλέον, ερώτημα. Το ερώτημα είναι με αυτό. Εγώ ρωτώ, ρωτώ όλα, θέτω, αμφισβητώ όλα τα υπόλοιπα για αυτό. Μιλώ συνέχεια, λέει. To be or not to be, that is not the question. Το ερώτημα δεν είναι να είσαι ή να μην είσαι. I think it's very important for education in general. Πολύ σημαντικό για την εκπαίδευση. I think everybody should have some kind of a violin, but it is a violin or something else. Θα πρέπει να έχουν κάτι σαν το βιολί. Είτε βιολί είτε κάτι άλλο που δίνει μια άλλη διάσταση στη ζωή του ατόμου. Τώρα, αν η Τατιάνα γίνει επαγγελματίας ή όχι, αυτό δεν είναι πρόβλημα στο παρόν στάδιο. Αλλά αν αυτό το βιολί είναι το σύντροφο της για ολόκληρη τη ζωή της, η ζωή της θα είναι καλύτερη. Οπότε ήταν σκόπευα να σας ρωτήσω για τη συμβουλή σας στην Τατιάνα, αλλά τη δώσατε χωρίς ερώτηση. Αυτή η Τατιάνα ήταν η συμβουλή ότι ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στο μέλλον με το βιολί, να το έχεις μαζί σου, δεν μιλάμε πια, ας μιλήσει η εικόνα. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τατιάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Mr. Gitlis, thank you very much. It was very important for us to have you in the studio, to have you with us. And we hope that you'll come again and again, and you will help us to this effort. Και ελπίζω να ξαναρθείτε. Ελπίζω πολύ σύντομα, διότι έχουμε την ιδέα να δημιουργήσουμε κάτι εδώ, ήθε αυθόρμητα, μέσα από τη συνάντησή μας με τους βιολνίστες, να δημιουργήσουμε ένα γεγονός εδώ, ένα δρόμενο, όπου η Κύπρος θα μπορούσε να ήταν η πρωτεύουσα του κόσμου, των εγχώρδων τουλάχιστον, των βιολιών και με κάποια άτομα που μίλησα ήδη, όχι να περιμένουμε 2-3 χρόνια, αλλά ίσως στους επόμενους 2-3 μήνες ήδη. Thank you very much, κύριε Καριόλου, ευχαριστούμε για την παρουσία και ευελπιστούμε αυτό το... Δεν είναι όνειρο, είναι πρόγραμμα, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. This is not a vision, a dream.
και τα παιδιά. It's a program, one of the Τατιάνα, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Θέλουμε να σας κλείσουμε την εκπομπή, δεν το κάνει η καρδιά μας. Θέλουμε να έχουμε την τελευταία εικόνα, πάρτε το βιολί αν θέλετε να σας έχουμε την εικόνα με το βιολί, κύριε Γκίτλης, και να κλείσουμε με την εικόνα σας με το βιολί. Then we take the violin together. The violin, you and me. Okay? Ευχαριστούμε. Thank you.